Καλό μεσημέρι, ακούτε ράδιο Θεσσαλονίκη, είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Οι τραγικές αυτές στιγμές δεν άφησαν να συγκίνει το κανέναν. Και ειδικά τα παιδιά, και ειδικά τους μαθητές. Τα παιδιά του πρώτου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, οι μαθητές και οι μαθήτριες, επηρεασμένα από αυτή την τραγωδία, έγραψαν κάποια ποίηματα, Ελένη, και μας τα έστειλαν. Αν θέλουμε να τα δημοσιοποιήσουμε, με μεγάλη χαρά το κάναμε και θα τα δείτε στο arthes.gr. Είναι ποίηματα και είναι ένας τρόπος να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των θυμάτων, των τραυματιών και των επιζώντων και στέλνουν ένα μήνυμα για σεβασμό και προστασία της ανθρώπινης ζωής. Μεταξύ των παιδιών που υπογράφουν τα ποίηματα είναι και ο μαθητής της τρίτης λυκείου, ο Κωνσταντίνος Βόδας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είσαι στο σχολείο? Ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο σχολείο. Ακούγομαι καθαρά? Ναι, μια χαρά. Πολύ καλά. Τέλεια. Κωνσταντίνε, μεταξύ των υπόλοιπων παιδιών έγραψες και εσύ ένα ποίημα. Δεν ξέρω αν θα θέλεις να μας το διαβάσεις. Φυσικά, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, εννοείται. Σε ακούμε. Λοιπόν, το ποίημα έχει ως τίτλο «Αυτές οι κάποιες μέρες». Και είναι κάποιες μέρες σαν αυτές που λες. Αχ, μα πόσο τυχερός που είμαι, Θεέ μου. Πόσο τυχερός που θα ξαναδώ την οικογένειά μου. Πόσο τυχερός που θα πω «Μαμά, τι ωραία που μυρίζει το φαγητό σου». «Μπαμπά, τι ώρα ξεκινάει ο αγώνας σήμερα». Πόσο τυχερός είμαι που μπορώ και βλέπω τον ήλιο. Που μπορώ να δω τις ομορφιές του κόσμου, να νιώσω συναισθήματα, να μοιράσω την αγάπη χωρίς να ζητήσω αντάλλαγμα. Να ακούσω από τους γονείς μου «Καλημέρα παιδί μου» και έπειτα από αυτό να βγει ένα μεγάλο χαμόγελο. Μα για στάσου, δεν έχω τα καινούργια παπούτσια που κυκλοφόρησε η Adidas, δεν έχω την ακριβή τσάντα για να βγω τη βόλτα μου. Και αυτό το κινητό μου πια, τόσο αργό, δεν κάνει για τίποτα πλέον. Αχ, Θεέ μου, γιατί με τιμωρείς έτσι? Τελικά είμαι φτωχός. Δεν έχω τίποτα. Ούτε ωραία ρούχα, ούτε ωραία αξεσουάρ, ούτε κανένα ωραίο κινητό. Δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Και να, κάποιες μέρες σαν κι αυτές, νιώθω πραγματικά πλούσιος. Γιατί ίσως να μην έχω επώνυμα ρούχα, ίσως να μην έχω πολλά αξεσουάρ. Απλώς γνωρίζω πως το βράδυ θα γυρίσω στο ζεστό μου σπίτι, που θα κυριαρχεί η αγάπη και το χαμόγελο θα χαρίζεται απλόχερα. Όπου θα μου σπάσει την μύτη το φαγητό της μητέρας μου. Ναι. Ίσως και να μην έχω προβλήματα τελικά, απλά μικροπροβληματισμούς. Ναι, είμαι τελικά ο βασιλιάς αυτή τη ζωή. Αχ, αυτές οι κάποιες μέρες. Κύριε Βόδα, θα θέλαμε να σας συγχαρούμε διότι πετύχατε κάτι πολύ σπουδαίο. Ακούγοντας κανείς τους στίχους στο ποίημά σας, είμαι σίγουρη πως τα σκέφτηκε. Αυτά ακριβώς θέλω να πω κι εγώ. Αυτά σκέφτομαι εδώ και 3-24 ώρα. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Κωνσταντίνε, είσαι μαθητής της ΓΑΜΑ Λυκείου. Έχεις κλείσει τα 18, είσαι 17, πόσο είσαι? Είμαι 17 χρονών. Στον Μάιο θα γίνω 18. Θα δώσεις πανελλήνιες, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Ποια είναι τα όνειρά σου? Το όνειρό μου? Ναι. Το όνειρό μου θα ήταν να δω την Ελλάδα να προοδεύει. Αυτό είναι το όνειρό μου. Εσύ θα μείνεις εδώ να σπουδάσεις? Αν καταφέρω και περάσω εδώ στη σχολή που επιθυμώ, φυσικά ναι. Σε ποια σχολή επιθυμείς? Θέλω να περάσω στη σχολή πολιτικών επιστημών. Ναι. Σου ευχόμαστε όλα να γίνουν πραγματικότητα και σε εσένα και σε όλα τα παιδιά, στους συμμαθητές σου. Οι συμμαθητές σου τι λένε, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το ποίημα το εξαιρετικό που έγραψες εσύ. Στο arthes.gr μπορείτε να δείτε τα ποίηματα και των άλλων παιδιών και της καθηγήτριας. Ποιο είναι το κλίμα που έχετε τώρα στο σχολείο? Είναι μια τραγωδία που μας έχει τσακίσει όλους. Φυσικά, ναι. Κοιτάξτε, θεωρώ πως δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν ακριβώς αυτή η τραγωδία που διαδραματίζεται εδώ και 3 μέρες. Αν μπορούσα κάπως να περιγράψω τις μέρες αυτές, θα τις ονόμαζα γκρίζες μέρες. Δεν υπάρχει όρεξη από κανένα για χαμόγελο,
δεν υπάρχει όρεξη να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι, παρά μόνο να σκεφτείς γιατί να συμβεί αυτό. Αλλά από την άλλη λες, κοίτα να δεις, είμαι όντως τυχερός. Είμαι όντως τυχερός που μπορώ να δω τον ουρανό, να μυρίσω, να αισθανθώ, να πω σ' αγαπώ στη μητέρα μου. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό. Το ξέρεις ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, έτσι? Το θεωρώ, ναι. Θεωρώ πως θα έρθουν. Θα τις παλέψουμε όλοι μαζί, έτσι δεν είναι? Όλοι μαζί. Θα το αλλάξουμε όλοι μαζί. Όλοι. Κωνσταντίνε, εγώ δεν σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Και θα ήθελα να πω ότι σε αυτό το άρθρο που δημοσιεύτηκε δεν είμαι μόνος μου. Είναι και μία ομάδα από πίσω που κρύβεται. Μία ομάδα 8 ατόμων, 8 παιδιά που θέλαμε να εκφράσουμε την λύπη μας και να πούμε ότι ας είναι αυτή η τελευταία τραγωδία και ας γίνει αυτή η τραγωδία ένα πάτημα για μια μεγάλη αλλαγή. Από μέρος μου θα ήθελα να εκφράσω για άλλη μια φορά τα συλληπιτήριά μου σε όλες τις οικογένειες που θρηνούν θύματα και ότι είμαστε μαζί τους και δεν είναι μόνοι τους αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, Κωνσταντίνε, πολύ.